σου, φίλη σου. Βέβαια. Γιατί χρειάζεται να βγεις με τον Τούκα. Επειδή λέμε για τον καθένα. Καθένας... Λέω ταμπού για τον περίγυρό του. Λέω. Ταμπού για τον περίγυρό του. Δηλαδή, α πούμε, λέμε ο Τάσο. Α πούμε, θα... που είναι. Αυτό θα έχει μέχρι τα 100. Αλλά λέμε, πε ότι αραίωνε. Θα αισθανόσουν άβολα. Αν σε ρώταγε κάποιο από τη γειτονιά σου. Θα αισθανόμουν άβολα. Αλλά νομίζω δεν θα έκανα τίποτα όμω εγώ. Ρε παιδί μου, αν έκανε όμω. Θα αισθανόσουν άβολα. Μην το έλεγα. Αυτό είναι ταμπού. Υπάρχουν ακροατάκια που δεν είναι σοβαρό το θέμα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Συμφωνώ, θεωρώ. Όντως μου κάνει εντύπωση με αυτά τα δύο παιχνίδια. Τι λέτε, τι ταμπού. Εγώ έχω κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Αλλιώ. Να προλάβω. Βέβαια. Έχω βάλει για να προλάβω την. Χαλάρωση. Την τόση. Το σκεφτόσουν όμω. Όχι. Όταν είδα ότι πηγαίνει να αραιώσει το μαλλί, λέω δεν πάω να βάλω. Ότι οι περισσότεροι άντρε μπορεί να αισθάνονται λίγο άβολα. Όχι. Γιατί πια όχι, για μένα είναι. Δεν πρέπει να αισθάνομαι. Γιατί με αισθάνεσαι. Για μένα δεν πρέπει να αισθάνομαι. Μα εκεί, συγχαρητήρια. Είναι όπως οτιδήποτε έχει να κάνει. Θέμα. Είναι, γιατί τώρα συζητάμε πόσο ταμπού είναι και σιγά μη βγει οποιοδήποτε άλλο. Μπράβο, γέλα μου, αγάπη μου. Ακόμα και το κάνω ευχάριστο που το λες χωρίς χαμόγελο. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Μπράβο. Η Ελιάνα αυτή μου λέει, μπράβο, όσο συγχαρητήρια. Μπράβο, Μάκη. Μπράβο. Λοιπόν, δεν είναι big θέμα τώρα όχι, αυτό για να το συζητάμε. Απλά επειδή εμείς συνήθως συζητάμε γυναικεία θέματα και δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται οι άντρες για κάποια πράγματα που εμείς θα έχουμε ξεπεράσει. Δηλαδή λέμε, θέλουμε να μην έχουμε τρίχες στα πόδια, οκ, θα κάνουμε λέιζερ ή δεν θα κάνουμε αποτρίχωση όπως κάναμε παλιά που πονάγαμε. Οι άντρες είναι άντρες. Ελένη, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κόμπλεξ για έναν άντρα να μην έχει μαλλιά. Πάρα πολύ μεγάλο κόμπλεξ και αισθάνεται πολύ μειονεκτικά. Καλά, τώρα αυτοί έχουν τα πάντα. Είναι πρίγκιπες, τους παρακαλάνε ο κόσμος, ψοφάνε για πάρτι. Καλά, και άλλοι το ξυρίζουν το κεφάλι τους ενώ έχουν το μαλλί τους είναι πολύ. Δεν είναι πάντα εύκολο. Μπορεί να είναι επιλογή του. Ανάλογα και τη δουλειά κάνει ο άλλος και τι σήμερα υπάρχει τρόπος για να έχεις μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και να αισθάνεσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι φαλακρός. Δεν μου πάει. Δεν με ενοχλούν οι φαλακροί άνθρωποι. Αλλά έχουν καθένα και... όπως αισθάνεται. Όπως εμείς οι γυναίκες δικαιούμαστε να μπορούμε να πηγαίνουμε χωρίς να έχουμε ούτε ενοχές, ούτε στεναχώρια. Δηλαδή λες, θέλω να βάλω τρέσα, βάζω τρέσα. Θέλω να αλλάξω το μαλλί μου 500 χρώματα, το αλλάζω. Θέλω να κάνω αποτρίχωση, την κάνω. Οι άντρες. Η ματαιοδοξία. Θέλω να δω μέχρι πού, δηλαδή μέχρι πού κολλάνε. Είναι... Κολλάνε. Στις γυναίκες η ματαιοδοξία είναι απενοχοποιημένη. Μια γυναίκα όχι απλά. Είναι περισσότερο ταμπού. Όχι. Είναι περισσότερο ταμπού μια γυναίκα που δεν προσέχει την εμφάνισή της. Είναι ταμπού να βγεις με να ξέρεις τη μασχάλη. Ναι. Η ματαιοδοξία είναι εντελώς απενοχοποιημένη στις γυναίκες, ενώ στους άντρες για κάποιο λόγο, επειδή έχει συσχετιστεί. Θα το έλεγε μια γυναίκα στον άντρα της, ότι ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, βλέπω τα μαλάκια σου και αραιών. Να σου πάρω μια θεραπεία που είδα στο φαρμακείο. Δανείζομαι τώρα, είπα εγώ μια θεραπεία στο φαρμακείο. Να σου κανονίσω ένα ραντεβού, να πας κάπου να. Σου βάλουν μαλλιά. Θα το έλεγε μια γυναίκα. Ανάλογα πόσο ανοιχτό μυαλό είναι η ίδια. Η ίδια ή θα φοβόταν να το πει στον άντρα που το δεχτεί. Γιατί αυτό είναι. Εγώ νομίζω ότι πάντα τον άλλον σκεφτόμαστε και λέμε τώρα το λες ή θα προσβληθεί. Ενώ το λες με αγάπη. Βέβαια έχει και σημασία πώς το λες. Αν το πει ένα. Είναι τελείως διαφορετικό μυαλό. Λίγο το μαλάκι σου γίνει λιμανάκι. Όμως και για τα κιλά με αγάπη το λέει. Μα έτσι δεν είναι. Μου έχει γίνει ένα αρκουδάκι. Χάσε κανένα κιλάκι. Το θέμα είναι ότι οι άντρες δεν ξέρουν πολλές φορές τις μεθόδους και τις πρακτικές και θέλουν και μία γνώμη από τη γυναίκα που τους αγαπάει να τους πει ότι υπάρχει και αυτό. Δεν θα κάτσει τώρα ο άντρας να γνωρίζει τα πάντα, φαντάζομαι. Ενώ εμείς τα ξέρουμε όλα και μπορούμε και να τα προτείνουμε. Τέλος, θέλει, ρωτάει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι άντρες πια κοιτάζουν πάρα πολύ, προσέχουν την εμφάνισή τους και μας αρέσει να είμαστε ωραίοι πολύ. Και να αντιστεκόμαστε στον χρόνο. Και αφού υπάρχουν οι μέθοδοι και για το πρόσωπο, που λέει ο λόγος, με τα μπότοξ που μπορεί να κάνει κάποιος, με τα μαλλιά που μπορεί να προσέξει, να βάλει. Και μια κρέμα εντατική, ρε παιδιά, να μην σπάει το δέρμα. Τόσες αντρικές. Παλιά ήταν τα μπότοξ. Σε γυμναστήριο, πώς λες. Δεν θέλω να είμαι το σώμα μου πλαδαρό. Θέλω να πάω να γυμναστώ. Ακριβώς. Πώς έφυγα τώρα εγώ από την κρέμα. Γιατί με έχει εντυπωσιάσει που και δεν έχουμε μαλλιά. Η Νταϊάννα είχε πολύ μαλλιά. Και κανονικά λένε ότι το γονίδιο της καράφλας το παίρνεις από την πλευρά της μητέρας. Δεν την ξέρω αυτή. Ναι, το είχα ψάξει γιατί ήθελα να δω τι μου επιβιλά στο μέλλον. Εσύ με αυτή τη μαλλούρα τα δικά σου μαλλιά θα πάρουν τα κορίτσια σου, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τι λέγαμε για την τελετή, για τα προσκλητήρια, για όλα αυτά που ετοιμάζονται για τις 2 μήνες.